Στην αρχή μιας ακόμη δύσκολης εβδομάδας για την Πρωθυπουργό της Βρετανίας, το γραφείο της διαψεύδει ότι γίνονται κινήσεις στο παρασκήνιο για την απομάκρυνσή της από το νούμερο 10 της Downing Street. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Τερέζα Μέη είχε νέες συνομιλίες με στελέχη των συντηρητικών της Βρετανίας. Στόχος της να στηρίξουν τη συμφωνία που έχει κάνει με τις Βρυξέλλες για το Brexit, μια συμφωνία που έχει απορριφθεί ήδη δύο φορές από τη Βουλή των Κοινοτήτων και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Μπροστά στις κάμερες, οι υπουργοί της κυβέρνησης στηρίζουν την Τερέζα Μέη. Το να αλλάξουμε πρωθυπουργό δεν θα μας βοηθήσει. Το να αλλάξει το κόμμα που κυβερνά δεν θα μας βοηθήσει. Χρειάζεται να απευθύνουμε το ερώτημα τι είδους Brexit είναι αποδεκτό από το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα να αλλάξουμε το καπετάνιο του πλοίου. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να χαράξουμε τη σωστή πορεία και η Πρωθυπουργός έχει χαράξει αυτή τη σωστή πορεία, διασφαλίζοντας ότι έχουμε μια συμφωνία που τιμά την εντολή που λάβαμε από το δημοψήφισμα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Λονδίνου. Μέσα στην εβδομάδα, οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν στο Κοινοβούλιο μια σειρά από ρυθμίσεις για να προσφέρουν νομοθετικές εναλλακτικές στην περίπτωση που απορριφθεί ξανά η Συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελών για το Brexit.